Φίλες και φίλοι, γεια σας. Δεν έχετε κάνει λάθος. Είναι το Play Then Play, η web εκπομπή του asports.gr. Ωστόσο, ο αθλητισμός και ειδικότερα το ποδόσφαιρο δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι αποκομμένο από την κοινωνία. Το ποδόσφαιρο ούτως ή άλλως είναι μία μικρογραφία της κοινωνίας. Οπότε αυτό που συνέβη την προηγούμενη μέρα, γιατί σήμερα είναι 5η, 8 Οκτώβρη, 2020, αυτό λοιπόν που συνέβη στις 7 του μηνός είναι ιστορικό, έχει σχέση φυσικά, είδατε αυτό το πολύ πολύ μικρό πλάνο από τους πανηγυρισμούς, από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από εφετείο Αθηνών για την απόφαση καταδίκης της Χρυσής Αυγής και δικαστικά πλέον είναι μια εγκληματική οργάνωση και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να μην σχολιαστεί, να μην ξεκινήσει έτσι η εκπομπή από το γεγονός της τελευταίας τουλάχιστον, να πω πενταετίας και λίγο είναι, στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια απόφαση η οποία σαφώς είναι ιστορική, σαφώς δείχνει πράγματα και θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να ασχοληθούμε στο ξεκίνημα και με αυτό. Αν μη τι άλλο, δημοσιογραφία σημαίνει να μην είσαι μονόχνοτος, να μην βλέπεις μόνο εάν τσουλάει η μπάλα στο γρασίδι και αν μπαίνει στα δίχτυα. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν κάποια σχέση με το αντικείμενο, κλωτσούσαν μπάλα, έχουν δικαίωμα να έχουν την άποψή τους, όμως φροντίζουν να λένε κοτσάνες, να προκαλούν και να αποδεικνύουν ότι πέρα από το νούμερο στη φανέλα που φορούσαν, ως προς την λυπή τους ζωή πέρα από τους αγωνιστικούς χώρους, ήταν ακριβώς απλά ένα νούμερο. Φυσικά αναφέρομαι στον Βασίλη Τσιάρτα, τον Βασίλη Τσιάρτα ή Τσάρτα. Κάποτε ήταν Τσιάρτας, μετά έγινε Τσάρτας, τέλος πάντων, ο οποίος μίλησε κάτι για υποκρισίες κτλ. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε αυτό, ήθελα όμως να σας το πω, να σας εξηγήσω γιατί ξεκινήσαμε έτσι, να σας πω ότι δεν έχετε κάνει λάθος, είναι web εκπομπή του asports.gr, είναι το Play Then Play και για να κλείσω αυτό το πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την καθημερινότητά μας ως προς την εγκληματική οργάνωση και φυσικά και για την δολοφονία του Παύλου Φίσα που επίσης καταδικάστηκε ο δολοφόνος του. Να πω κάτι, ότι η υπόθεση φυσικά και δεν έχει τελειώσει, διότι θα μπούμε σε μια διαδικασία στις επόμενες ημέρες να μάθουμε τις ποινές. Τις ποινές όπου εκεί θα κριθεί οριστικά τι έγινε και με την Χρυσή Αυγή. Γιατί? Γιατί εδώ είμαστε σε μια φάση τώρα που με βάση την διαδικασία, τη δικαστική, οι δικηγόροι, οι συνήγοροι των καταδικαστέντων θα προσπαθήσουν να βρουν ελαφρυντικά για τους πελάτες τους και έχει μεγάλη σημασία αυτό και θέλω απλά να σας διαβάσω, να σας πω τι προβλέπετε το πλαίσιο δηλαδή των ποινών για να έχετε λίγο καταλάβει, να είσαστε από τώρα προετοιμασμένοι για το τι θα πρέπει να περιμένουμε. Η Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης για αυτούς τους 7 πρώην βουλευτές και στελέχη αυτού του μορφώματος σημαίνει 5 με 15 χρόνια φυλάκισης. Εάν όμως αναγνωριστούν ελαφρυντικά, αυτός ο χρόνος μειώνεται στα 2 με 8 έτη. Για όσους έχουν απλή ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, ο νόμος λέει ποινή 5 με 10 έτη, αλλά αν αναγνωριστούν ελαφρυντικά, αυτός ο χρόνος θα μειωθεί από 1 έως 10 χρόνια. Πρέπει λοιπόν αυτά να τα έχετε υπόψη σας, να τα ξέρετε και βέβαια να δούμε κατά πόσον, πέρα από τις συγχωνεύσεις των ποινών, νομική όρη, θα δούμε και τι θα γίνει με το αν οι ποινές αυτές θα έχουν αναστολή εκτέλεσης. Γιατί αν έχουν αναστολή εκτέλεσης, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπει κάποιος ή κάποιοι, ελπίζω όχι όλοι, στη φυλακή. Αυτό το κλείνουμε λοιπόν για να πάμε στα αμιγώς ποδοσφαιρικά. Να σας πω ότι η σημερινή εκπομπή έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι και διαγωνισμούς, οπότε θα πρέπει να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος.
για να μάθετε, αλλά και να κερδίσετε. Να μάθετε νέα, αλλά και να μάθετε πώς θα κερδίσετε εντελώς δωρεάν κάποια δώρα που σας προσφέρει το asports.gr και θα τα μάθετε εδώ για τον τρόπο μέσα από την web εκπομπή μας. Να ξεκινήσω από την Super League 1 ή από την Εθνική Ομάδα. Ας ξεκινήσουμε από την Εθνική Ομάδα, εγώ θα πω, που είναι και το πιο φρέσκο, καθώς το προηγούμενο βράδυ είχαμε ένα φιλικό με την Αυστρία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής Ομάδας για τους δύο επόμενους αγώνες για το Nations League, που έχουμε την τρίτη αγωνιστική την Κυριακή 11 Οκτώβρη στο ΆΚΑ το βράδυ με την Μολδαβία και την Τετάρτη 14 Οκτώβρη πάλι το βράδυ πάλι στο ΆΚΑ με το Κόσοβο. Έχουμε λοιπόν επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις και στο πλαίσιο αυτό είχαμε ένα φιλικό αγώνα το βράδυ της Τετάρτης, όπου η Εθνική Ομάδα, αν και προηγήθηκε με 0-1, ετήθηκε 2-1 με την Αυστρία. Νομίζω ότι η Εθνική Ομάδα έβγαλε τις αδυναμίες της, ειδικά τις αμυντικές. Εγώ δεν θα πω πάρα πολλά, πέρα από τον Φορτούνι, ο οποίος πήγε καλά, ήταν και ο σκόρερ. Θα πω μόνο ότι νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό σε σοβαρά παιχνίδια, με πιο σοβαρούς αντιπάλους από αυτούς που θα έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε ως Εθνική Ομάδα, ότι εκτός από τον προβληματισμό και ο Παπασταθόπουλος και ο Μανολάς είναι δύο ποδοσφαιριστές έμπειροι, αμυντικοί, που φωνάζουν στον coach της Εθνικής Ομάδος ότι θα πρέπει να αναθεωρήσει και να τους καλέσει. Βέβαια, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδος, ο Φαν Σιπ, ήταν και ευχαριστημένος από την εικόνα της Εθνικής Ομάδος σε αυτό το φιλικό. Εντάξει, όπως επίσης νομίζω ότι χρειάζεται και ο Σιώβας, ο οποίος δεν το είχαμε σχολιάσει στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά κόπηκε, αποκλείστηκε από την Εθνική Ομάδα για δηλώσεις που ούτε λίγο ούτε πολύ είχε εκφράσει την άποψη ότι θα πρέπει παίκτες σαν τον Μανολάκη και τον Παπασταθόπουλο να είναι στην Εθνική Ομάδα. Λοιπόν, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας ορισμένα πράγματα το τι γίνεται στην Εθνική. Δεν ξέρω κατά πόσον στην Εθνική Ομάδα και στον προπονητή κάπως του δίνουν και κάποια κατεύθυνση εκεί οι μεγάλοι παράγοντες της Ομοσπονδίας. Και μιας και είπα για την Ομοσπονδία, να πω και για το εξής παράλογο. Γενική συνέλευση στην Ομοσπονδία την Παρασκευή τώρα για την Επιτροπή Εφέσεων, η οποία όλο αυτό το διάστημα μετά τις παραιτήσεις ήταν ορφανή, δεν λειτουργούσε. Είχαμε λοιπόν το εξής εκπληκτικό φαινόμενο. Η Γενική Συνέλευση αρχικά έχει οριστεί για την Αθήνα. Λόγω των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας του κορονοϊού άλλαξε η έδρα που θα διεξαχθεί και ορίστηκε η Πάτρα. Βγήκε όμως και στην Πάτρα στην αρχή της εβδομάδας αυτής περιοριστικά μέτρα. Και τελικά ο κ. Γραμμένος αποφάσισε αυτή η ειδική Γενική Συνέλευση να μην γίνει κοντά στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων, θα μπορούσε να γίνει στο Λουτράκι, γιατί για παράδειγμα το Λουτράκι δεν έχει τέτοιους περιορισμούς, θα μπορούσαν να πάνε λοιπόν οι εκπρόσωποι των ΕΠΣ εκεί, αλλά προτίμησε να ικανοποιήσει προφανώς τις επιταγές αυτών που τον βοήθησαν να βγει και κάνει αυτή την γενική συνέλευση, την ειδική γενική συνέλευση στην Θεσσαλονίκη. Παράλογο θα έλεγα, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε για αυτή την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τη χειρότερη διοίκηση τουλάχιστον των τελευταίων 20 ετών, από ό,τι θυμάμαι εγώ, το έχω πει, θα το ξαναπώ, θα ασχοληθούμε και πάλι αναφορικά με τη διαιτησία και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να πάμε λίγο σε Super League 1, γιατί θα μιλήσουμε πολύ και για τη Super League 2 και για τη Football League και για τα πρωταθλήματα αυτά τα δύο, πότε θα ξεκινήσουν, πότε θα τελειώσουν και θέματα με τα γραφικά, τα οποία σίγουρα ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο και ενδιαφέρουν και εμάς πάρα πολύ, γιατί εμείς θεωρούμε αυτές τις δύο κατηγορίες και ειδικά τη Super League 2 μια κατηγορία εισάξια πραγματικά ως προς το ενδιαφέρον και με τη μεγάλη κατηγορία, την Super League 1, η οποία έχει ξεκινήσει. Είχαμε το περασμένο Σαββατοκυριακό δεύτερο την διεξαγωγή της τέταρτης αγωνιστικής, μια της τέταρτης αγωνιστικής που ήταν
πλέον πλήρης. Γιατί είχαμε και την είσοδο του Απόλλωνα Σμύρνης, που είχε πάρει τρεις αγωνιστικές, ουσιαστικά παράταση. Οι τρεις πρώτες του αγωνιστικές είχαν αναβληθεί επειδή η ομάδα του Απόλλωνα έπαιζε τον Μπαράζ με την Ξάνθη μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όπως αντιλαμβάνεστε, και χρειαζόταν να πάρει έναν περισσότερο χρόνο, μήπως και κάπως προετοιμαστεί. Να πούμε λοιπόν, τα αποτελέσματα φυσικά τα ξέρετε, εγώ όμως οφείλω να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Να πω λοιπόν ότι κατά την άποψή μου ο μεγάλος κερδισμένος, όπως ήρθαν τα πράγματα, ήταν ο Άρης, ο οποίος κέρδισε μέσα στο ΆΚΑ τον Παναθηναϊκό, θα πούμε για τον Παναθηναϊκό για άλλη μια φορά, που κέρδισε 0-1, και φυσικά ήταν και ο Ατρόμητος, ο οποίος επικράτησε 1-0 τη ΑΕΚ στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος ουσιαστικά προσγείωσε ανώμαλα την ΑΕΚ από μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Η ΑΕΚ που κατάφερε να αποκλείσει τη Wolfsburg και να βρεθεί στους ομίλους του Europa League, έκανε την υπέρβαση, και αυτό είναι πολύ καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι το ελληνικό ποδόσφαιρο θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Δεκέμβρη με τρεις εκπροσώπους. Τον Ολυμπιακό φυσικά στο Champions League, τον ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό του από τους ομίλους, δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ στο Champions League, θα παίζει στο Europa League, και φυσικά την ΑΕΚ που θα συνεχίσει στο Europa League. Και οι δύο αυτές ομάδες του Europa League έχουν ομίλους που δεν έχουν μεγαθύρια και νομίζω ότι μπορούν να προχωρήσουν περαιτέρω. Όπως και ο Ολυμπιακός, ο όμιλός του είναι ένας όμιλος ο οποίος δίνει βάσιμες πιθανότητες για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, αν πούμε ότι η πρώτη θέση έχει καπαρωθεί από τώρα από τη Manchester City. Να δούμε λοιπόν λίγο αυτό ως προς την Super 1, τους δύο κερδισμένους. Είχαμε τον ΠΑΟΚ που είχε ένα όχι τόσο εύκολο απόγευμα, αλλά κέρδισε με 3-0 τον Όφη μέσα στην Τούμπα. Φυσικά στους κερδισμένους, στους μεγάλους της τέταρτης αγωνιστικής, ήταν ο Απόλλωνας Σμύρνης στο πρώτο του μάτς που επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία. Κέρδισε 1-0 την ΑΕΛ με ένα πέναλτι που δόθηκε μέσω του ΒΑΡ και ήταν στο 90, και ένας πρώην παίκτης της ΑΕΛ, ο Άντωνη Φατιών, ήταν αυτός που ευστόχησε από τα 11 μέτρα και έκανε το τελικό 1-0, και σίγουρα ο Απόλλωνας ήταν από τους μεγάλους κερδισμένους. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα αποτελέσματα, εντάξει, να πω ότι το 1-1 του Παζιάννα με τον Ολυμπιακό φυσικά και δεν ήταν αναμενόμενο, λίγο πολύ, εύκολα ή δύσκολα όλοι θεωρήσαν ότι ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να περάσει από τα Γιάννενα. Αυτό όμως δεν έγινε, και δεν έγινε και με το ΒΑΡ. Θα ασχοληθούμε για το θέμα αυτό με το ΒΑΡ, με τον Gladenberg, και με τη γραμμή σε λίγο, με τη γραμμή του offside, την τεχνολογία και όλα αυτά. Έχουμε έτσι κι αλλιώς ετοιμάσει και κάτι να σας δείξουμε πριν ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, που έγινε πολύ, πολύ μεγάλο θέμα, και νομίζω ότι δικαίως είχαμε θέμα πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα είχαμε μια ισοπαλία Πανετολικού Αστέρα Τρίπολης στο ενακτήριο μάτς αγωνιστικής 1-1. Αν έχω ξεχάσει κάτι, ναι, έχω ξεχάσει το τελευταίο μάτς που έγινε χρονικά την Δευτέρα, το Λαμία Βόλος 1-2. Νομίζω ότι αυτή την εκπομπή την περασμένη εβδομάδα σας είχαμε πει ότι δεν μπορούσα να δω, δεν μπορούσαμε να δούμε πώς η Λαμία θα κατάφερνε τον φορμαρισμένο Βόλο να τον νικήσει. Και σας είχαμε πει ότι ο Γιώργος Πετράκης θα είναι ο πρώτος που θα φύγει από προπονητής σε αυτή τη φάση, πέρα από τον Ένινγκ που έχει φύγει από τον Άρη, μετά την πρώτη αγωνιστική, από τον αποκλεισμό των Θεσσαλονικαίων από την Ευρώπη. Ο Γιώργος Πετράκης λοιπόν γίνεται ο επόμενος που φεύγει. Έφυγε ήδη από την Λαμία, σας το είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα, και τελικά αυτός που τον αντικαθιστά είναι ένας πολύ γνώριμος για τη Λαμία, και όχι μόνο, είναι ο έμπειρος Μπάμπης Τενές. Αυτός θα είναι ο νέος προπονητής της Λαμίας από την πέμπτη αγωνιστική. Νομίζω ότι
εντός της ημέρας, Πέμπτη έχουμε, σήμερα 8 Οκτώβρη, θα ανακοινωθεί επίσημα η έναρξη συνεργασίας με τον Μπάμπη Τενέα. Ο Μπάμπης Τενέας, ο οποίος έφυγε άσχημα από τον Απόλλωνα και οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι κατέθεσε προσφυγή εναντίον του Απόλλωνα Σμύρνης για δεδουλευμένα, για χρήματα που του οφείλονται για πριν. Οπότε νομίζω ότι ράγισε για τα καλά το γυαλί ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον Μπάμπη Τενέα, ο οποίος φυσικά ήταν εκείνος ο οποίος κάθισε στον πάγκο στα δύο μάτς μπαράζ, τα καθοριστικά που έδωσαν και την άνοδο του Απόλλωνα. Ο Μπάμπης Τενέας τα τελευταία χρόνια εναλλάσσεται στους πάγκους Απόλλωνα και Λαμίας, αυτό επιβεβαιώνεται και με την τελευταία του πρόσληψη, αλλά νομίζω ότι στον Απόλλωνα δεν νομίζω ότι θα τον δούμε ξανά. Δεν ξέρω, μπορεί να πέσω έξω, αλλά με την δικαστική διαμάχη που ανοίγει και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στην μακρά πορεία την προπονητική του Μπάμπη Τενέα που φτάνει στα δικαστήρια μία ομάδα. Θα το δούμε λοιπόν αυτό. Για να έρθω σε ένα θέμα που είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα και αφορά το Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι για λύπηση. Σας το έχω πει και εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό όμως που είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι η αιμονή του Γιάννη Αλαφούζου στον Πογιάτος, τον προπονητή ο οποίος εκπαιδεύεται στον Παναθηναϊκό αφού δεν είχε προπονήσει ποτέ μια επαγγελματική ομάδα και φυσικά και την αιμονή του να διατηρεί τον τεχνικό διευθυντή, τον Ισπανό, τον Ρόκα. Δεν μιλάω για τον βοηθό του Πογιάτος, που και αυτός λέγεται Ρόκα, τον πρώην προπονητή μεταξύ άλλων ομάδων, Πλατανιά, Ηρακλή, όχι. Μιλάω για τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, τον Ρόκα, με τεράστιες ευθύνες. Νομίζω όμως ότι αυτό που δεν έχει αντιληφθεί ο μεγαλομέτωπος του Παναθηναϊκού είναι ότι αυτή η αιμονή του είναι εις βάρος του ίδιου. Γιατί η οργή που σταδιακά όλο και αυξάνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού πέφτει πάνω του. Πέφτει πάνω δηλαδή στον διοικητικό ηγέτη της ομάδας, διότι δεν κάνει κάτι για να αλλάξει άμεσα κάτι που φωνάζει, που φαίνεται. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει με αυτό το δίδυμο. Τεράστιες οι ευθύνες του τεχνικού διευθυντή που ήταν και η αιτία για να φύγει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, όπως αντιλαμβάνεστε, ο Έλληνας Γιώργος Δόνης, για να φύγουν και κάποιοι άλλοι παίκτες να κοπούν, για να γίνει μια ισπανική παρική ο Παναθηναϊκός, για να έχει τα σημερινά χάλια που έχει, που τα βλέπουμε από την προετοιμασία, να μην επαναλαμβάνουμε. Νομίζω ότι όλη αυτή η οργή θα γυρίσει και θα πέσει πάνω στο κεφάλι του Γιάννη Αλαφούζου, που δεν το κατανοεί. Δεν ξέρω αν όταν το κατανοήσει αυτό θα είναι πολύ αργά. Πάντως σίγουρα είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός πέρα από το κακό στο χειρότερο. Αυτό δεν το λέω για να μειώσω την επιτυχία του Άρη. Αλλά η εικόνα του Παναθηναϊκού θα έλεγα ότι είναι αποκαρδιωτική. Μια ομάδα χωρίς μέση, αρχή και τέλος. Είναι δυνατόν αυτός ο Παναθηναϊκός και αυτός ο προπονητής, τον Μακέντα που είναι ο κατεξοχήν καλύτερος striker του Παναθηναϊκού, να τον βάζει ως αλεπής 72 με τον Άρη και ενώ η ομάδα του χάνει. Εντάξει, μιλάμε για αστιότητες ως γελιότητες. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Θα πάμε όμως τώρα να δείτε μία εικόνα και να επιστρέψουμε γιατί θα μιλήσουμε για το offside. Ποιο offside? Το offside στα Γιάννενα. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε γιατί βάλαμε αυτή τη σφήνα στην διάρκεια της εκπομπής και πριν μιλήσουμε για τον Gladbeck. Mark
Κλάντεμπεργκ, Άγγλος. Προφανώς όμως ξαφνικά θέλει να μας το παίξει Κινέζος, να μας μάθει και εμάς Κινέζικα. Είναι δυνατόν όταν έχει γίνει ο κακός χαμός στον αγώνα του Ολυμπιακού στα Γιάννενα με τον Μπάς το 1-1 λόγω του γεγονότος της ακύρωσης του γκολ του Ολυμπιακού στο 90-1 εντός του προβλεπόμενου χρόνου των καθυστερήσεων, για να μην πει κάποιος το αντίθετο, ένα γκολ του Χασάν που δεν μέτρησε ποτέ γιατί στην αρχή της φάσης εμφανίστηκε μέσω του VAR γραμμή με καμπύλες, εγώ πρώτη φορά είδα να σας πω την αλήθεια, που έδειχναν τελικά ότι ήταν εκτεθειμένος ως offside ο El Arabi στην αρχή της φάσης και έτσι ακυρώθηκε. Βγήκε μια ανακοίνωση από την ΚΕΔ ταχύτατα θα έλεγα τη Δευτέρα το πρωί, αλλά όταν κλήθηκε να σχολιάσει την τρίτη της φάσης όπως κάνει κάθε αγωνιστική πια ο Άγγλος αρχιδιαιτητής, το μάτς του Ολυμπιακού για την πιο, αν θέλετε, τουλάχιστον επίμαχη φάση της αγωνιστικής δεν υπήρχε σχολιασμός. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Νομίζω ότι ο αρχιδιαιτητής εκτέθηκε από τη μη θέση που πήρε και το έπαιξε Κινέζος. Λοιπόν, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Όπως δεν είναι σοβαρά πράγματα να βλέπω μία καμπύλη, να βλέπω μία γραμμή με καμπύλες, να βλέπω 4 λεπτά μέχρι να βγει η απόφαση, να βλέπουμε το διαιτητή. Ο διαιτητής δεν πρέπει να πάρει απόφαση ο ίδιος. Το VAR είναι συμβουλευτικό. Στο VAR λοιπόν λένε την άποψή τους, τον φωνάζουν τον διαιτητή μέσω της συνεννόησης και οφείλει ο διαιτητής να πάει και να δει ο ίδιος και να αποφασίσει. Καλός ή κακός, λάθος ή σωστό, θα πάρει την απόφαση εκείνος. Ο διαιτητής εδώ στην προηγούμενη περίπτωση δεν πήγε καν. Δεν είναι σοβαρά πράγματα και εγώ θα πω φυσικά ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη φάση, οριακή. Νομίζω ότι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο Ολυμπιακός έχει δίκιο που φωνάζει και δικαιούται να φωνάζει. Έβγαλε και μια ανακοίνωση αναφορικά με την προσπάθεια που γίνεται εναντίον του με αφορμή αυτή την διαιτησία, με αυτή την απόφαση τη διαιτητική, που οπωσδήποτε διαμόρφωσε ένα αποτέλεσμα και έφερε το τελικό 1-1. Ήταν η πρώτη απώλεια του Ολυμπιακού. Αλλά είμαστε σοβαροί. Είναι δυνατόν ο αρχιδιαιτητής, ο λαλίστατος αρχιδιαιτητής, να μην μιλάει για αυτή την φάση στην ανάλυση της αγωνιστικής της Τετάρτης. Να το παίζει Κινέζος, δεν είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω για αυτή την επίμαχη φάση. Και περιμένω να δω και στην πορεία του πρωταθλήματος, γιατί θα υπάρχουν και ανάλογες φάσεις, τι ετοιμιγορίες, τι αποφάσεις θα έχουμε και πώς θα αντιδράσει και ο Κλάντεμπεργκ, ο οποίος είναι Άγγλος, δεν είναι Κινέζος. Εκτός αν θέλετε να τον λέμε Κινέζο-Άγγλο ή Άγγλο-Κινέζο από εδώ και πέρα, με αφορμή το πώς λειτουργήσε. Νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που τον θεωρούν έναν καλό αρχιδιαιτητή, με την συγκεκριμένη συμπεριφορά του θα πρέπει να το δουν και να το αναθεωρήσουν. Για παράδειγμα, να φέρω ένα παράδειγμα, στην απόφαση για το πέναλτι που δόθηκε στον Απόλλωνα, ο διαιτητής πήγε, είδε το VAR και αποφάσισε ο ίδιος να δώσει το πέναλτι. Να πω επίσης ότι ένας άλλος διαιτητής που έκανε το ίδιο λάθος με τον διαιτητή στον αγώνα του ΠΑΣ Γιάννα με τον Ολυμπιακό, να μην πάει δηλαδή ο ίδιος να δει τη φάση στο ΒΑΡ, ήταν και ο διαιτητής του αγώνα της Λαμίας με τον Βόλο, όπου εκεί ένα πέναλτι στην αρχή δόθηκε από τον Παπαδόπουλο, αλλά τον διαιτητή Παπαδόπουλο, αλλά στη συνέχεια το πήρε πίσω, γιατί άκουσε μόνο το ΒΑΡ, που στο ΒΑΡ ήταν ο Σιδηρόπουλος, ο διεθνής διαιτητής. Νομίζω ότι έχει κάνει λάθος ο Παπαδόπουλος που δεν έχει πάει να δει τη φάση ο ίδιος και να πάρει την απόφαση θέλοντας να σεβαστεί τον Σιδηρόπουλο, διότι και το πρώτο πέναλτι είναι πέναλτι, άσχετα αν στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου δόθηκε ένα πέναλτι στην Λαμία, το οποίο δεν το έκανε γκολ ο Μπιανκόνι, είχε αποκρούσει ο πολύ καλός τερματοφύλακας του Βόλου και σε πρώτη φάση είχε μείνει το αποτέλεσμα χωρίς να
έχει δεχτεί γκολ ο Βόλος. Ο Βόλος δέχτηκε ένα γκολ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, έγινε η ισοφάριση, αλλά μετά ο Βόλος κατάφερε να πάρει το μάτς σε 1-2. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι γίνονται λάθη, γίνονται παρατυπίες και το VAR είναι συμβουλευτικό. Νομίζω ότι οι διαιτητές κάπου εδώ μπερδεύονται. Για να πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι φυσικά η Super League 2, η Football League, που σας έχω προαναγγείλει από την αρχή. Να πούμε λοιπόν ότι η Super League οριστικά και μετάκλητα έχει στις τάξεις της και τον Διαγόρα και τον Όφη Ιεράπετρας ή Ιεράπετρα, τέλος πάντων, όπως προτιμάτε. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι πανηγυρικά, αλλά ιτήθηκε η νίκη Βόλου κατά κράτος στο διαιτητικό δικαστήριο που είχε προσφύγει, γιατί θεωρούσε ότι ήταν μη νόμιμη η συμπλήρωση των ομάδων του Πανιωνίου και του Πλατανιά. Σας είχαμε πει από την προηγούμενη εκπομπή ότι ό,τι και να κάνει η Νίκη Βόλου δεν θα έχει τύχει, και όντως δεν είχε τύχει αυτή η προσφυγή της. Εμείς λέμε ομόφωνα ότι βγήκε η απόφαση. Στη Νίκη Βόλου λένε ότι δεν είναι ομόφωνη, ότι είναι 4-1. Θα δούμε. Πάντως οι αποφάσεις όταν δεν είναι ομόφωνες βγαίνει και στο διατακτικό η απόφαση και λέει ότι είναι κατά πλειοψηφία. Εντάξει, λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι η ουσία αν είναι 4-1 ή αν είναι 5-0 ως προς τους δικαστές που αποφάσισαν. Η ουσία είναι ότι έχει τελειώσει το θέμα των ομάδων της Super League 2 οριστικά για το ποιες είναι, και τυπικά δεν υπάρχει λοιπόν κάποια εκκρεμωδικία και έτσι θα μπορέσει να προχωρήσει και η διαδικασία για τη Football League. Δεν θα ασχοληθώ μόνο με τα διοικητικά της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας. Θα πω όμως ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στην δεύτερη τάξη κατηγορία στη Super League 2, γιατί στο μεσοδιάστημα από την προηγούμενη εκπομπή μέχρι και τώρα δεν είχαμε καμία εξέλιξη αναφορικά με το τηλεοπτικό συμβόλαιο και με την ΕΡΤ, και πιστέψτε με, δεν πρόκειται να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 2 και κατ' επέκταση και της Football League εάν δεν λυθεί το θέμα το τηλεοπτικό. Θυμίζω ότι έχει οριστεί η πρώτη αγωνιστική να ξεκινήσει στη Super League 2 στις 24 Οκτώβρη, αλλά η έναρξη του πρωταθλήματος είναι στον αέρα όσο δεν έχουμε τηλεοπτικό συμβόλαιο. Αυτές τις μέρες, και τελειώνοντας λίγο το θέμα και με τις μεταγραφές, γιατί έχουμε μία παράταση, όχι παράταση, έχουμε μέχρι τις 23 Οκτώβρη τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Ως προς τις μεταγραφές λοιπόν που έχουν γίνει μέχρι τώρα σε επίπεδο Super League 2, δεν μπορώ παρά να αναγνωρίσω ότι η Ξάνθη είναι η πρωταθλήτρια των μεταγραφών. Έχουμε χάσει το λογαριασμό, έχει κινηθεί εντυπωσιακά από τη νέα της ιδιοκτησία, τον κύριο Πάπα. Περιμένουμε να δούμε αν αυτή η ομάδα με έναν προπονητή ονόματι Πόποβιτς, που δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα και με το ελληνικό πρωτάθλημα, μπορέσει αυτή η ομάδα που χτίζεται από την αρχή να μπορέσει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να παρουσιάσει ένα σύνολο τόσο δυνατό που θα διεκδικήσει άνοδο. Όμως ως προς μεταγραφές, η Ξάνθη εγώ θα έλεγα ότι είναι πρωταθλήτρια στην Β' Εθνική και έχει εντυπωσιάσει. Αυτό λοιπόν οφείλουμε να το πούμε. Πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές έχει αποκτήσει και ο Απόλλων Λάρισας. Δεν έχω χάσει το μέτρημα και με τον Απόλλων Λάρισας. Υπάρχουν και μέρες που κάνουν και 3 και 4 ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών κατά ρηπάς. Έχω πει ξανά και θα το πω και πάλι ότι για μένα το πρώτο φαβορί από τώρα σας λέω για την άνοδο στη Super League 1 είναι ο Λεβαδιακός. Οι κινήσεις του είναι πολύ συγκεκριμένες, πολύ στοχευμένες ως προς τις μεταγραφές. Έχει κρατήσει τον 2 προπονητή, έχει κρατήσει ένα κορμό από πέρσι, έχει την εμπειρία και διοικητικά για να μπορέσει να είναι μέσα στο κόλπο. Δεν το συζητώ ότι θα είναι στα play-off. Ωστόσο, εγώ προσωπικά τον θεωρώ ως το πρώτο φαβορί. Πολλές φορές βέβαια τα πρώτα φαβόρη δεν βγαίνουν και πρώτα. Για παράδειγμα, πέρυσι πρώτο φαβόρη ήταν ο Απόλλων Σμύρνης. Και δεύτερο φαβόρη ήταν ο Πας Γιάννενα. Τελικά ανέβηκε απευθείας ο Πας Γιάννενα και ο Απόλλωνας Σμύρνης ταλαιπωρήθηκε και ανέβηκε μέσω από τα μπαράζ.
Θα το δούμε όμως στην πορεία. Πολύ καλή ομάδα και δυνατή ομάδα που θα είναι σίγουρα στα play off. Θα είναι ο Ιωνικός, το επαναλαμβάνω. Και φυσικά έχουμε και τα Χανιά. Τα Χανιά, πέρα από το ότι ενισχύθηκαν και με τον Παύλο Μηροφορίδη, το είχαμε πει και από την περασμένη εκπομπή, είχαμε τα Χανιά που έπαιξαν ένα φιλικό πολύ δυνατό με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Δεν έχει σημασία αν ο Ολυμπιακός έπαιξε με μια μεικτή ομάδα, αλλά το να βλέπουμε μια ομάδα Super League 2 να στέκεται πάρα πολύ καλά, να χάνει με 2-0, που δεν ξέρω κατά πόσον αυτό το 2-0 τη, η φιλική ήττα των Χανίων ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όταν τα Χανιά είχαν πάρα πολλές πραγματικές ευκαιρίες και ένα δοκάρι. Οπωσδήποτε τα Χανιά κέρδισαν τις εντυπώσεις απέναντι στην κορυφαία κατά τεκμήριο και κατά γενική ομολογία ομάδα στην Ελλάδα και την πιο φορμαρισμένη. 2-0 στο Καραϊσκάκι και ένα φιλικό, να σας δώσω και ένα μικρό παρασκήνιο, στο οποίο το είδε και ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ήταν στο φιλικό και το παρακολούθησε με τα Χανιά. Και ο Ολυμπιακός, μετά από το φιλικό που κάνει με τα Χανιά, παίζει τώρα την Παρασκευή στις 9 του μηνός στο Καραϊσκάκι με το Λεβαδιακό. Τα Χανιά και ο Λεβαδιακός είναι από τα grand favori. Πέρα δηλαδή από το Λεβαδιακό, πρέπει να βάλουμε μέσα σε αυτό το κλαμπ των πολύ ισχυρών για το επόμενο πρωτάθλημα και τα Χανιά. Φίλοι, να πω τηλεθεατές, στο YouTube είναι το κανάλι, το eSports, με ρώτησαν, μου είπαν για την Δόξα Δράμας, γιατί έχω ανησυχίες. Φυσικά η Δόξα Δράμας είναι μια πολύ μεγάλη και ιστορική ομάδα και φυσικά έχει κάνει μεταγραφές, πήρε και τον Κουτσιανικούλη ως ένα βαρύ όνομα με ιστορία, αλλά εξακολουθώ να είμαι πολύ ανήσυχος εκεί για το τι θα γίνει, για το πώς θα είναι η ομάδα. Μεταγραφές πολλές έχει κάνει και η Παναχαϊκή. Πιστεύω ότι θα είναι μία ομάδα που θα παίξει ρόλο. Θα ήθελα να τη δω την Παναχαϊκή. Δεν έχω ευκαιρίσει να δω κάποια από τα φιλικά της. Θα ήθελα να τη δω πραγματικά. Έπαιξε και ένα φιλικό πριν από λίγες μέρες με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή με το Λεβαδιακό, συγγνώμη, όπου ο Λεβαδιακός κέρδισε εκτός έδρας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να δώσω μία είδηση αναφορικά με το πρωτάθλημα της Super League 2, ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες που πρέπει να τελειώσει. Άρα, νομίζω ότι το αργότερο 23 Μαΐου πρέπει να έχουν τελειώσει τα πάντα, και αυτό που προκύπτει είναι ότι η Super League 2 θα έχει σίγουρα δύο εμβόλυμες αγωνιστικές που θα γίνουν στη διάρκεια της κανονικής περίοδου και όχι στα play-off και στα play-out που θα ακολουθήσουν, και νομίζω ότι αυτό είναι και δίκαιο, γιατί στο τέλος του πρωταθλήματος θα πρέπει και οι ομάδες που θα παίζουν και την άνοδό τους να έχουν αγώνες σε πιο normal συνθήκες, γιατί θα έχει ανέβει και η θερμοκρασία σε μια ιδιαίτερα περίεργη χρονιά λόγω του κορονοϊού. Και φυσικά θα μιλήσω τώρα και για την Football League. Για τη Football League, λοιπόν. Δύο όμιλοι, το έχουμε ξαναπεί. Θα έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο ή την Τρίτη ή την Τετάρτη την εβδομάδα που έρχεται, που αυτό το συμβούλιο θα καθορίσει και τους δύο ομίλους της Football League. Έχουμε πει δύο όμιλοι, ένας με 10, ένας με 9 ομάδες. Θα δούμε πότε θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, θα δούμε και πότε θα γίνει η κλήρωση από αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι το πρωτάθλημα της τρίτης τάξης επαγγελματικής κατηγορίας θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο, είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη εβδομάδα, όχι νωρίτερα. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες πέρα από τα τηλεοπτικά, έχουν πάει όλα πιο πίσω, άρα θα μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Έχουμε λοιπόν το πρωτάθλημα της Football League, το οποίο βέβαια και εκεί έχουμε ομάδες και τις ομάδες που ήρθαν από την ΓΑΜΑ Εθνική, και έχουμε και κάποιες ομάδες που φαίνεται ότι έχουν κάποιες διατηρήσει το περσινό τους ρόστερ ως προς τη Ραχοκοκαλιά. Υπάρχουν ομάδες όπως το Εγάλεο,
που έχει κάνει μεταγραφές, έχει κρατήσει όμως λίγο προπονητή. Έχουμε τη Βέρεια που έχει προχωρήσει σε πάρα πολλές μεταγραφές. Τον Ολυμπιακό Βόλου τον έχω δει. Φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που θα προσπαθήσει πράγματα. Και έχουμε και την Καλαμάτα που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Μια Καλαμάτα που ήταν από τις κερδισμένες, θα έλεγα, της όλης κατάστασης του κορονοϊού. Δεν υποβιβάστηκε, έμεινε, ενισχύθηκε και πιθανότατα να είναι και μία από τις δυνατές ομάδες της κατηγορίας. Υπολογίστε λοιπόν ότι θα έχουμε ένα πρωτάθλημα στη Football League που θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο. Είναι όμως πιο μικρό, είναι πιο ευέλικτο, θα έχει play-off και play-out, θα βγουν οι ημερομηνίες. Κρατάω για το τέλος το διαγωνισμό και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το γυναικείο ποδόσφαιρο είχα θέσει μια σειρά από ερωτήματα στην προηγούμενη εκπομπή και είχα υποσχεθεί ότι κάθε εβδομάδα θα έχουμε ένα ένθετο για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θα το αφήσω λίγο σε κρεμότητα ως προς τις απαντήσεις που είχα πει για τον ομοσπονδιακό προπονητή της εθνικής ανδρών, της εθνικής γυναικών, η συνήθεια βλέπετε, και πού έχει δουλέψει και ποιος τον έφερε κτλ. Θα πω όμως για παράδειγμα με ποια κριτήρια επί παραδείγματι η Κατερίνα Φαλίδα έγινε προπονήτρια στην Εθνική Κορασίδων Νεανίδων, από την άποψη ήτανε μέχρι τώρα κάπου προπονήτρια, ερώτηση. Γιατί εγώ ξέρω ότι δούλευε ως αναλύτρια σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αυτά. Πριν έρθει και αναμειχθεί στις εθνικές ομάδες του γυναικείου ποδοσφαίρου. Μιλάω για να είναι προπονήτρια, πρώτη προπονήτρια. Θέλω λίγο να διερευνήσουμε λίγο και τι γίνεται με τον Κώστα Κωνσταντινίδη, ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Ένας από τους τεχνικούς διευθυντές της εθνικής ομάδος έχει σχέση και με το γυναικείο ποδόσφαιρο, θα τα πούμε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι από την UEFA χρειάζεται να υπάρχει, από ό,τι μαθαίνω, ένας υπεύθυνος για όλα τα προγράμματα του γυναικείου. Αυτός ο υπεύθυνος, με βάση τις επιταγές της UEFA, δεν πρέπει να είναι πρόσωπο που σχετίζεται με τα προπονητικά team για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αυτό το πρόσωπο που έχει ορίσει η ΕΠΟ, αλλά δεν το έχει δημοσιοποιήσει, είναι τρίτο πρόσωπο ή είναι πρόσωπο που είναι μέλος των τεχνικών team των εθνικών ομάδων στις γυναίκες. Γυναίκες, κορασίδες, νεάνιδες. Ερώτηση. Θα το δούμε. Και για να αφήσω λίγο τις πολλές ερωτήσεις, να πω ότι το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, αυτό το πρωτάθλημα που έκανε ο Χατζησαρόγλου με τους ομίλους, ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί, θα ξαναασχοληθώ με αυτό το θέμα και των ομίλων. Ένα πρωτάθλημα πρώτης εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο γίνεται για πρώτη φορά σε δύο ομίλους των 11 ομάδων. Δηλαδή, ένα πρωτάθλημα που θα έχει ρεπό, είναι να ξεκινήσει την 1η Νοέμβρη. Την Κυριακή 1η Νοέμβρη και την επόμενη εβδομάδα θα γίνει και η κλήρωση, η οποία μαθαίνω ότι θα είναι και κλεισμένο των θυρών, απλά θα ανακοινωθεί. Για να δούμε το πρόγραμμα στους δύο ομίλους. Είναι δύο όμιλοι και μετά θα παίξουν μαζί οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Μια κατάσταση που έγινε για να εξυπηρετηθούν ομάδες της περιφέρειάς μας κτλ. Ο κ. Χατζησαρόγλου που ήταν και σε ένα γεύμα τώρα αυτές τις μέρες με τον ιδιοκτήτη επί της ουσίας της Δόξας Δράμας, ο οποίος όμως δεν μπορεί να είναι ιδιοκτήτης, άρα θα έχει την ομάδα κάποιος άλλος γιατί έχει καταδικαστικές αποφάσεις κτλ. Περίεργα λίγο είναι και στο γυναικείο. Σας είπα και για έναν άλλον παράγοντα που είναι καταδικασμένος σε ομάδα της πρώτης εθνικής. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Απλά δεν υπάρχει άλλος χρόνος αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να σας πω ότι τη Δευτέρα θα μπείτε στο eSports και θα μπείτε στον διαγωνισμό μέσω των social media του eSports και συγκεκριμένα από τη σελίδα μας στο Facebook. Πώς θα γίνει λοιπόν ο διαγωνισμός? Όποιοι δεν έχετε κάνει like στη σελίδα του eSports.gr στο Facebook, θα πρέπει να κάνετε like στο Facebook, στη σελίδα μας. Και κοινοποίηση. Όποιοι έχετε κάνει like θα κάνετε μόνο κοινοποίηση. Σε τι? Στο διαγωνισμό που θα βγει τη Δευτέρα. Δευτέρα λοιπόν, που ο μήνας έχει 12 Οκτώβρη,
θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός για 10 βιβλία της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, 60 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο, τα οποία αυτά τα 10 θα κληρωθούν και θα σας σταλούν στους νικητές εντελώς δωρεάν. Δηλαδή θα είναι δωρεάν και το βιβλίο που είχε εκδώσει πριν από λίγους μήνες η Super League 1 και τα μεταφορικά θα είναι πληρωμένα και θα, οι νικητές θα επικοινωνήσουν, εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί με τους νικητές όταν θα γίνει η κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει μέσα από ένα πρόγραμμα τυχαίο που υπάρχει για αυτές τις ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών και οι 10 νικητές θα μας δώσουν τα στοιχεία τους περαιτέρω, διεύθυνση και τηλέφωνα προκειμένου να μπορέσουμε να τους τα στείλουμε. Αυτός ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει τη Δευτέρα. Γι' αυτό λοιπόν να είστε μέσα στο site, να είστε συντονισμένοι για τις περαιτέρω λεπτομέρειες. Όμως θεώρησα σωστό να σας κάνω την προαναγγελία για αυτόν τον διαγωνισμό, για αυτά τα δώρα, για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους που δεν είναι μόνο για να είναι στην βιβλιοθήκη τους. Νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία αξίζει και να τα διαβάσετε και να τα μάθετε και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, μια υπερπολυτελής έκδοση. 10 λοιπόν βιβλία από τα 60 χρόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου της Super League 1 θα είναι δωρεάν στο σπίτι σας. Γι' αυτό να είστε συντονισμένοι στο eSports.gr τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός και εκείνη την ημέρα θα σας πούμε και για πόσες μέρες θα έχετε τη δυνατότητα, αρκεί να κάνετε είτε like στη σελίδα μας όσοι δεν έχετε κάνει μαζί και με κοινοποίηση και όσοι έχετε κάνει ήδη like στη σελίδα μας στο Facebook, χρειάζεται να κάνετε μόνο κοινοποίηση, δηλαδή share. Αυτές είναι οι μοναδικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπείτε στη διαδικασία του διαγωνισμού. Και κλείνοντας να πω κάτι που μου ζήτησαν φίλοι αναφορικά με τον Απόλλωνα Σμύρνης και το αν θα κάνει και άλλες μεταγραφές, είπαμε ότι η μεταγραφική περίοδος των ελεύθερων ποδοσφαιριστών τελειώνει στις 23 Οκτώβρη. Ναι, το ρεπορτάζ λέει ότι θα κάνει 3 μεταγραφές ακόμη, θα πάει για έναν στόπερ από τη στιγμή που ήταν ο Ράιλι ο μεγάλος άτυχος της πρώτης αγωνιστικής που έπαθε μια μεγάλη ζημιά και θα μείνει 6 μήνες έξω και θα πάρει έναν ακόμα τερματοφύλακα, όχι για πρώτο και δεύτερο, αλλά για backup, έχει ήδη 3 και έναν παίχτη εξαροχτάρι. 3 μεταγραφές λοιπόν, ένα στόπερ, ένα τερματοφύλακα ακόμα και έναν στα χαφ, εξάρι οχτάρι. Υπήρχε τελευταία πληροφορία ένας στόπερ που είχε ξένος, φαίνονταν ότι έχει συμφωνήσει, τελικά δεν προχωράει η υπόθεσή του. Νομίζω ότι σε αυτό το διάστημα των περίπου 2 εβδομάδων θα λυθεί και αυτή η εκκρεμότητα για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Κάπου εδώ τελειώνουμε, να είστε καλά. Ήταν το Play the Play, η web εκπομπή του eSports.gr. Θα τα πούμε αμέσως μετά την 5η αγωνιστική της Super League 1. Αυτή η εβδομάδα, είπαμε και πιο πριν, έχει τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της εθνικής ομάδος. Αν όμως υπάρξει κάτι έκτακτο, θα ενημερωθείτε και θα έχουμε εκτακτή εκπομπή. Να είστε καλά. Γεια σας.